Σήμα απαγορευτικό από χθες σε όλους τους κλειστούς χώρους εστίασης για τους ανεμβολιαστούς. Η νέα πραγματικότητα προμηνύει ένα δύσκολο χειμώνα για τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και για τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι μεγάλος διχασμός για τους ανθρώπους αυτό. Ο καθένας με το μυαλό του. Λέτε το εμβόλιο είναι μονόδρομος για να αποκτήσει ελευθερία και πρόσβαση παντού. Η δεύτερη ταυτότητα. Δυστυχώς θα έχουμε προβλήματα. Και θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα 24ωρο ωστόσο ήταν αρκετό για να διορθωθεί το φέκος προς την είσοδο των ανηλίκων στους εσωτερικούς χώρους. Και ενώ μέχρι χθες ήταν γνωστό ότι εντός καταστημάτων εισέρχονται μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες του τελευταίου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων από 12 ετών και άνω, σήμερα ανακοινώθηκε ότι τα ανεμβολία στα παιδιά 12 έως 17 ετών θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους με την επίδειξη αρνητικού rapid test 48 ώρων, ενώ οι ανήλικοι 5 έως 11 ετών θα πρέπει να προσκομίσουν δήλωση self-test του τελευταίου 24ωρου. Όλα αυτά με απλά μαθηματικά σημαίνουν ότι το καπέλο στην έξοδο παιδιών 12 έως 17 ετών είναι συν 10 ευρώ το άτομο, ενώ για τα 5 έως 11 ετών ο γονέας επιβαρύνεται με 5 έως 6 ευρώ επιπλέον. Εγώ δεν έχω εμβολιαστεί. Θα δυσκολευτείτε, λέτε, να πιείτε ένα καφέ το Σαββατοκύριακο για παράδειγμα που δεν θα έχετε σχολείο? Εντάξει, είναι μια εισαγωγικά θυσία να το πω. Είναι ένα κίνητρο αυτό με τη διασκέδαση και θεωρώ με το σχολείο ότι άμα θέλει να ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, του self-test, είναι πιο εύκολο να πας να κάνεις απλά ένα εμβόλιο. Εμβολιασμένος ή όχι? Έχω κάνει την πρώτη δόση και περιμένω για τη δεύτερη. Έχετε κάνει εμβόλιο? Ναι, έχω κάνει και τα δύο. Που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται τον μπαμπά με έξτρα έξοδα. Κάποιος που δεν θέλει να εμβολιαστεί θα κάνει το rapid test και θα πίνει τον καφέ του. Οι σερβιτόροι θα είναι με την εφαρμογή COVID free στο χέρι? Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα ρελεβού με την τουριστική αστυνομία και με τις αρμόδιες αρχές να κάνουμε μια κουβέντα επί θέματος, να ξεψαχνίσουμε τον ΚΑΔ και το ΦΕΚ καλά-καλά. Πολίτες του Ρεθύμνου, μιλώντας στην Κρήτη TV, δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την πορεία της πανδημίας, ενώ άλλοι, όπως η 30χρονη Ραλού που έχει ήδη νοσήσει, μιλά για μια εκβιαστική κίνηση με σκοπό τον εμβολιασμό των πολιτών. Είναι εξαναγκασμός. Εννοείται. Εκβιασμός θα το έλεγα, ας πούμε. Γιατί πρέπει ο καθένας να αποφασίσει για τον εαυτό του μόνος του. Εδώ βλέπετε ότι θα πιάσουμε πολλά κρούσματα τώρα που ανοίξαν τα σχολεία. Δεν πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Διευκρινιστικά πάντως ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Ρεθύμνου τονίζει ότι ο ανεμβολίαστος μπορεί να χρησιμοποιήσει εσωτερικούς χώρους αρκεί να φορεί τη μάσκα του, ενώ σε απόλυτα κλειστό με τζαμαρίες και υαλοπετάσματα εξωτερικό χώρο δεν επιτρέπεται να καθίσει.